Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας, κυρία Πρόεδρε Δικεφά, κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Αντιπρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρία Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Φαρσάλων, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Βαμβακούς, εκπρόσωποι συλλόγων, αγαπητά μας μέλη, φίλες και φίλοι του Συλλόγου. Σας καλωσορίζουμε στο φθινοπορεινό γλέντι που γίνεται προς αναπλήρωση της εκδήλωσης του Αγίου Φανουρίου. Χαιρόμαστε που οι συνθήκες επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση και έτσι θα περάσουμε όμορφες στιγμές με τα χορευτικά τμήματα του Δήμου Φαρσάλων, το εφηβικό Βαμβακούς και το μουσικό σχήμα του Λάμπρου Μιαρίτη. Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τα μέλη του Συλλόγου που μπήκαν στη διαδικασία να φτιάξουν φανουρόπιτες και δεν μοιράστηκαν, ελπίζουμε του χρόνου, τον κύριο Δερλό, πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ για τη συνδιοργάνωση, τους κυρίους Χρήστο Δρόσου και Φόρη Ξινογαλά για τη συνεργασία, τον κύριο Προσμήτη Δημήτρη για τη βοήθειά του, τον κύριο Λιακόπουλο Δημήτρη για την προσφορά του, τους χορηγούς μας και φυσικά τους κυρίους Κώστα Ξινογαλά και Λάκη Παπαγεωργίου που στέκονται πάντοτε δίπλα μας σε ό,τι τους χρειαστούμε. Τέλος, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτή την εκδήλωση σε όσους δοκιμάστηκαν από τις περιστάσεις της ζωής μέσα στο 2018 και σε όσους προσπαθούν να βρουν ακόμα τη δύναμη για να αντέξουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Θα παρακαλούσα με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για ένα χαιρετισμό. Σε ευχαριστώ, Μέρη. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Πιστέψτε με, ολάκαιρη τιμή είναι δική μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σε αυτό το όμορφο χωριό. Δεν χρειαζόμουν παρακαλιά για να έρθω και να δηλώσω ότι είμαι ευχαριστημένος. Όσο για αυτούς τους ανθρώπους που αφιέρωσε αυτή την εκδήλωση η πρόεδρος του Συλλόγου που δοκιμάστηκαν, πολύ απλά θα πω ότι για μας, για την περιφέρεια Θεσσαλίας, τα δύσκολα είναι αυτά που αξίζουν τις περισσότερες φορές που να είναι, αλλά είναι μόνο για τους δυνατούς. Αυτή η δυνατή προσπάθεια δηλαδή που γίνεται από όλους τους μορφωτικούς, εκπολιτιστικούς λέσχες με ανθρώπους των διοικήσεων, των ανθρώπων που συντελούν όπως τα παιδιά, τα χορευτικά, τους δασκάλους, εθελοντικά, ανωδιοτελώς, αφιερώνοντας χρόνο. Χρόνο προσωπικό, οικογενειακό, επαγγελματικό, κοινωνικό. Φυσικά για να περνάμε όλοι εμείς καλά, αλλά το σημαντικό και η ουσία είναι για να έχουμε μια επαφή μεταξύ μας, που η επαφή έχει καλύτερο επίπεδο τη σχέση και η σχέση το δεσμό. Αυτοί οι άρρηκτοι δεσμοί, οι δεσμοί με την παράδοση, που οι πρόγονοι μας την έχουν προσφέρει τεράστια θα έλεγα, οι δεσμοί με την ιστορία μας, που είναι πολύ πλούσια και γενναία θα έλεγα, με θύματα, για να έχουμε εμείς και να απολαμβάνουμε τα αγαθά της, είτε αυτό είναι ελευθερία, είτε δημοκρατία, είτε εκδηλώσεις σαν τον Άγιο Φανούριο, μας δείχνουν, και δεν χρειαζόμαστε τον Άγιο Φανούριο ή τη Φανερόπιτα, ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Αυτός ο δρόμος βγάζει κάτι θετικό, κάτι καλό, κάτι δημιουργικό. Ποιος δρόμος? Ο δρόμος του συνόλου, μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας. Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε, τίποτα να χωρίσουμε. Εάν θέλουμε κάποτε να ξεχωρίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα προτερήματα αυτού του λαού, εκτός την παράδοση και την ιστορία που έχουμε κληρονομήσει και ευγνωμονώ τους προγόνους μου, είναι η ομόνοια, είναι η ενότητα. Πρέπει να προτείνουμε, να προτάξουμε και να εκπροσωπήσουμε το εμείς και να αφήσουμε πίσω το εγώ. Σε κάθε περίπτωση, ο Κώστας ο Αγοραστός και η Περιφέρεια Θεσσαλίας λέει το εξής. Η ανθρωπότητα, αν έχει μια ελπίδα, είναι η μνήμη. Ή αν θέλετε, μνήμη δεν υπάρχει χωρίς ελπίδα. Και εμείς στην περιφέρεια δεν είμαστε από αυτούς που λατρεύουμε τις τάχτες. Θεωρούμε, διεκδικούμε και έχουμε υποχρέωση και καθήκον να κρατάμε άσβεστη τη φλόγα αυτής της παράδοσης και αυτής της ιστορίας. Μιας ιστορίας που όποτε την ξεχνάμε, ποτέ δεν λέει άντε γεια. Απλά μας λέει θα με ξαναβρεις μπροστά. Είναι αυτό που λέει ο λαός. Λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι αναγκασμένος να τη ζήσει και να τη ζήσει σε χειρότερη μορφή.
Είπα πολλά. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Που είμαι σίγουρος με αυτή την ορχήστρα που έχουμε από πίσω θα την έχουμε. Να πω ότι εμείς στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Δίνουμε συγχαρητήρια σε όλους σας που είστε εδώ πέρα φυσικοί παρόντες με την υποστήριξή σας. Και θεωρώ ότι είμαι υποχρεωμένος όχι μόνο στη Βαβακού, αλλά σε όλους αυτούς τους συλλόγους. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει μέσα την καρδιά μας, μόλι μας την ψυχή, για να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις, για να διατηρούμε την παράδοση και εμείς και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Γεια σας. Θα παρακαλούσαμε τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Ευχαριστώ την Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου γιατί μας έδωσαν την χαρά και την τιμή να είμαστε συνδιοργανωτές σε αυτή την εκδήλωση, η οποία βέβαια είναι συνέχεια της γιορτής που αναβλήθηκε για τον Άγιο Φανούριο. Ονομάστηκε φθινοπορεινή εκδήλωση και πάρα πολύ όμορφα το αποδώσατε. Καλό θα είναι λοιπόν να γίνεται και το Αγίου Φανουρίου και μια φθινοπορεινή. Γιατί όχι. Χωράει στον οικισμό, χωράει στον κόσμο, ταιριάζει και στο μικροκλίμα της περιοχής και της πλατείας. Ο Οργανισμός Πολιτισμού του Δήμου λοιπόν και ο κύριος Δαρλός ο Κώστας, ο πρόεδρος του, με τα μεγάλη χαρά συμμετέχουν σαν κομμάτι του Δήμου σε κάθε εκδήλωση που αφορά επαναφορά παραδόσεων που πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά εξέθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης που μας τιμάνε την παρουσία του, ο κύριος Αδόπουλος, ο Γιώργος ο Φίλος. Ο Οργανισμός Πολιτισμού λοιπόν τιμά κάθε εκδήλωση που κάνει κάθε φορέα στις επαρχίες μας. Και είναι σημαντικό και σπουδαίο το γεγονός ότι διαρκώς αυτού του τύπου οι εκδηλώσεις μεγενθύνονται, επαυξάνονται, πολλαπλασιάζονται. Γιατί δίνουν την αίσθηση πραγματικότητος, δίνουν αυτή την επαναφορά στις ρίζες που στα χρόνια της Ευμάρειας τις ξεχάσαμε και αποκοπήκαμε. Ενώ έτσι λοιπόν μας δίνεται η χαρά και η τιμή να βρισκόμαστε, να επανασυνδεόμαστε και να φροντίζουμε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ επολίγως στην αλληλεγγύη, εφόσον αναφερθήκατε στους δοκιμαζόμενους του έτους. Επειδή κλιματική αλλαγή, καιρικά φαινόμενα, ακραίες συνθήκες, δυστυχώς είναι μπροστά μας, είναι οι αρνητικές επενέργειες του ανθρώπου στο περιβάλλον, επειδή λοιπόν είναι μπροστά μας, να είμαστε σίγουροι όλοι ότι εκείνο που θα χρειαστεί και από την πολιτεία και από την αυτοδιοίκηση α και β βαθμού, αλλά και από τους συμπολίτες, είναι η επίδειξη απόλυτου βαθμού αλληλεγγύης. Δεν πάνε πολλές μέρες που η ανατολική γειτονιά της Βαβακούς πλημμύρισε. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολα ο καθένας μας σε θέματα περιουσίας και αξιοπρέπειας ακόμη αν θέλετε, όταν κινδυνεύει η κατοικία και η ζωή η ίδια, πόσο εκτεθειμένοι είμαστε. Κάποια έργα που έγιναν, θα το πω, ημιτελώς το 1975, με ένα κανάλι που έχει τέσσερις ορθές γωνίες, έβγαλε αποτελέσματα το 2018. Ανά πάσα στιγμή και ώρα λοιπόν, κάθε κομμάτι του τόπου μας, είτε πόλη, είτε μεγάλο χωριό, είτε μικρός οικισμός, είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και εδώ θα χρειαστεί η αλληλεγγύη όλων μας. Και εδώ δεν είναι του κεντρικού μηχανισμού η ευθύνη, είναι η ευθύνη και του γείτονα και του διπλανού και του οποιοδήποτε μπορεί να βοηθήσει. Εύχομαι λοιπόν η κοινωνία αλληλεγγύης να μεγαλουργήσει ό,τι στην πορεία χρειάζεται και αυτό φαίνεται και προβάλλεται και μέσα από το έργο των συλλόγων, γιατί ακριβώς είναι έργο συλλογικοτήτων με διάθεση χρόνου, υδρότα και χρήματος από την τσέπη όσο χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την πρόσκληση και εύχομαι για απόψε καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ηλιάνα Φωφτοπούλη τώρα θα σας παρουσιάσει τα χορευτικά τμήματα που φιλοξενούμε και να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρίσκονται κοντά μας, το χορευτικό του Δήμου Φαρσάλων, ο ΠΑΚΠΑ, και το χορευτικό, το εφηβικό τμήμα της Βαμβακούς. Σας καλωσορίζουμε. Καλή διασκέδαση σε όλους σας.